τοπικό σύμβουλο. Προσθέθηκα σε μια προσπάθεια για να συμβάλλω με τις ενάρες μου, τόσο όσο εγώ, όσο και οι συνυποψήφιοι μου, τοπικοί σύμβουλοι, ώστε να ζουν τα προβλήματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία. Είναι γεγονός, όπως η κοινωνία εξελίσσεται, πάει μπροστά. Έτσι λοιπόν, δημιουργούνται νέες ανάγκες και γι' αυτό είμαστε μπροστά στους αγώνες για ένα καλύτερο αύριο. Αγαπητέ Μενέλαγε, μια κοινωνία εργατική, προοδευτική και ανοιχτή σε συνεργασίες για το καλό της ευρύτερης περιοχής. Σας είπα λοιπόν, εδώ, ενώπιον των πολιτών μου, που σας περνούν και σας αγαπούν, να δεσμευτείτε ότι θα κάνετε ό,τι είναι δυνατόν στο πλαίσιο του εφικτού να προχωρήσει ακόμα μπροστά το όμορφο χωριό μας. Και όπως για παράδειγμα, στον αγροτικό και κοινοτροφικό τομέα, στην ανάπτυξη του τοπικού μας προϊόντος, στην ελιά. Το τοπικό προϊόν και τη στήριξη του αγροτικού συντονισμού ημέρων. Την τουριστική αξιοποίηση του χωριού μας, στο πλαίσιο της συνολικής αξιοποίησης της λίμνης του Πορυφίδου. Και τέλος, σε ορισμένα μικρά ή μεγάλα έργα υποδομής. Αγαπητοί συγχωριανοί, φίλε μου ψήφια δήμαρχε Μενέλαε, ένα πράγμα θέλω να σας πω και να το εκτιμήσετε και πιστεύω ότι θα το εκτιμήσετε. Η ιστορία γράφανε με τους παρόντες και εμείς είμαστε παρόντες παντού σε όλες τις κοινωνικές δραστηριότητες του χωριού μας τόσα χρόνια. Ολοκληρώνοντας την ομιλία μου, σας ζητώ να βάλετε χέρι στην καρδιά και να σκεφτείτε το αύριο του χωριού μας. Ποιοι μπορεί να το υπερδίσουν και να ευρωθεί γι' αυτό. Με γνωρίζετε και πιστεύω να αναγνωρίσετε τους αγώνες μου για το όμορφο χωριό μας. Και είμαι βέβαιος ότι θα φράσει το πατρικό καθήκον που σας ευχαριστώ ακόμη μια φορά για τη στήριξη και την αγάπη που δίνετε δύναμη να διεκδικήσω ακόμα περισσότερο για το όμορφο χωριό μας. Σήμερα με ένα μαντριάνι. Είναι ευθύνος καλό αγώνα. Σας ευχαριστώ. Αγαπητοί μου συντηρώντες, αγαπητοί μου συμπολίτες, φίλοι μου, συνεθίζεται πριν τις εκλογές ένας υποψήφιος να έρχεται σε ένα τοπικό διαμέρισμα, σε ένα χωριό και να βγάζει λόγο πολιτικό. Και εγώ έχω χρηστεί υποψήφιος και ήρθα σε αυτό το όμορφο το χωριό που αλήθεια σας λέω είναι το πιο όμορφο χωριό του Δήμου. Πολύ θα ήθελα να είναι οι συντοπίτες σας, να ζήσουν εδώ μαζί σας σε αυτό το όμορφο χωριό, στο πιο ωραίο κλίμα που υπάρχει. Αισθάνομαι μεγάλη χαρά που είστε απόψε εδώ μαζεμένοι, αισθάνομαι μεγάλη συγκίνηση που σας λέω. Φίλοι μου, πατέρα, με συγκινήσατε. Αγαπητοί μου, πατέρα, με συγκινήσατε. Είσαι μάχημη, είσαι όμορφη, είσαι ωραία. Να έχει μάχημους ανθρώπους και δεν το λέω επειδή μου χάρισε ένα λουλούδι, αλλά επειδή ζωντάνια της είναι στα μάτια της. Είναι πάντα οι νευριώσεις φορές ήρθα εδώ με τον καλό της λόγο, με τις σωστές της παρατηρήσεις και είναι ένα πρόσωπο που εκπέμπει ενέργεια. Έλεγα λοιπόν ότι πρέπει να σας πω ένα λόγο πολιτικό. Μου είναι δύσκολο να μιλάω σε φίλους με λόγια πολιτικά, γιατί εγώ πολιτικός δεν είμαι. Και να σου πω για την αλήθεια, δεν θέλω να γίνω. Εγώ θέλω να είμαι ο Μενέλαος. Ο Μενέλαος θα έρχομαι εδώ να σας μιλάω χωρίς χαρτιά, χωρίς λόγια ξερά που τα έχουν γράψει άλλοι,
για να τα πω εγώ. Γιατί όσες φορές το προσπάθησα, οι συνεργάτες μου είπαν, Μενέλα, τι είναι αυτά που είπες. Θα έλεγα, αλλά δεν τα πίστευα. Γι' αυτό λοιπόν, θα με συμφορέσετε αν κάνω λάθη συντακτικά, αν κάποιο πράγμα το πω δυο φορές, αλλά για ένα πράγμα να είστε σίγουροι. Για όσα πράγματα δυο φορές πω, να είστε σίγουροι ότι δυο φορές σας αγαπώ. Για όσα πράγματα δεν τα πω σωστά, να είστε σίγουροι ότι τα έργα μου θα είναι σωστά. Ήρθαμε λοιπόν με τους συνεργάτες μου σε αυτό το όμορφο το χωριό. Αναλάβαμε μια υποχρέωση. Όλοι μαζί. Πριν περίπου 40 μέρες. Δεν πάει πολύ καιρός. Κάναμε έναν υπέροχο συνδυασμό με υπέροχους ανθρώπους. Κάθε μέρα που τους γνωρίζω, τους γνωρίζω πιο καλά. Είναι όλοι φίλοι μου. Είναι όλα παιδιά δεμένα μεταξύ τους. Είναι μια ομάδα. Και ξέρετε τι κάνει μια ομάδα να πάει μπροστά. Η αγάπη και το δέσιμο. Όταν υπάρχει κρίνια σε μια ομάδα, η ομάδα πέφτει στην κρίνια. Έτσι ψηφίζουμε, ψήφου δεν χαρίζουμε. Αυτά φαίνεται σε κάθε εκδήλωση του συνδυασμού μας. Ακόμα και όταν πάω για έναν απλό καφέ. Δεν ξέρω πώς το μαθαίνω και αμέσως έρχονται δίπλα μου. Βέβαια αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα. Ξέρετε ποιος είμαι, ξέρετε από πού είμαι, ξέρετε από πού κατάγομαι. Δεν είμαι γέννημα θρήμα της πολιτικής, δεν γεννήθηκα μέσα στα σαλόνια, δεν μεγάλωσα μέσα στα σαλόνια, δεν μεγάλωσα στις καρέκλες, δεν ανθρώθηκα πίσω από γραφεία. Είμαι αγωνιστής, όπως αγωνιστές είστε κι εσείς. Είμαι βιοπαλαιστής, όπως φίλε μου Γιώργο είστε κι εσείς. Εσύ βόσκησες κατσίκια, εγώ βόσκησα γεράδια. Από την Βιοπάλη, μέσα λοιπόν από τους αγώνες της ζωής, έφτασα στο σημείο αυτό που έμαθα στη ζωή μου, τις γνώσεις που απέκτησα από την εμπειρία μου, να τις παντρέψω με τις γνώμες και τη βοήθεια των παιδιών μου, για να κάνουμε έναν ισχυρό συνδυασμό, ώστε να μπορούμε να εγγυηθούμε σήμερα